επίσης γίνεται στα πλαίσια και της Ομοσπονδίας και συνολικά των ΕΜΕ, από όλη τη Θεσσαλονίκη για την ύπαρξη των κοινών. Υπάρχουν τεράστια κενά σε καθηγητές. Θα σας πω ενδεικτικά, στο σχολείο μου, στο δεύτερο γύρο Σταυρούπολης, υπάρχουν 16 συνάδελφοι που δεν είναι, πάνω από 150 ώρες χαμένες. Η κατάσταση λίγο πολύ στην Θεσσαλονίκη είναι παρόμοια, με αρκετά κενά. Υπάρχουν προφορικές διαβεβαιώσεις και από τη δεύτερο βάθμια για το Υπουργείο ότι θα γίνουν προσλήψεις ή, εν πάση περιπτώσει, θα καλυφθούν τα κενά. Όμως οι αριθμοί είναι αμέλητοι, με την έννοια ότι στην πρώτη φάση είχαμε περίπου 2.000 λιγότερο σε σχέση με πέρσι, και από ό,τι λέει το ίδιο το Υπουργείο, οι προσλήψεις θα είναι πολύ κάτω από τις περσινές προσλήψεις. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα περιμένετε, θα γίνουν προσλήψεις κλπ. Είναι εκτός πραγματικότητας, οι πραγματικότητες που βιώνουν μέσα στα ίδια σχολεία. Σε πολλά σχολεία γίνονται 2 ώρα, 3 ώρα, 4 ώρα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση και δεν συμβάλλει στην έβριθμη λειτουργία του σχολείου, αλλά φυσικά έχει επιπτώσεις και στο γνωστικό και στο ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι των μαθητών μας. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, κάνουμε αυτή την κινητοποίηση σήμερα στο Υπουργείο. Έχουμε κάνει ήδη κινητοποίησεις και στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αιτήματά μας είναι αυτό ακριβώς, να προσληφθούν και να καλυφθούν τα κενά άμεσα, να δοθούν όλα, να δίνονται όλα τα κενά σε μία φάση, να μην έχουμε αυτό το πράγμα που σέρνεται η κατάσταση, να το πω έτσι, με τροπή έκφραση, από την αρχή της χρονιάς μέχρι και Νοέμβρη, Δεκέμβρη, και επίσης να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν σε προσωπικό βοηθητικό, είτε είναι γιατρός εργασίας, είτε νοσηλευτής, είτε ψυχολόγος. Κανένα, τουλάχιστον από όσο ξέρω αυτή τη στιγμή, σχολείο στην Θεσσαλονίκη, μιλάω για δευτεροβάθμια, δεν έχει ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι για μας κρίσιμα ζητήματα, άμεσα ζητήματα που να το κλείσουμε. Έχετε εικόνα αν και στα τμήματα προσανατολισμού υπάρχουν μεγάλα κενά? Υπάρχουν κενά και στα τμήματα προσανατολισμού. Υπάρχει στο 17ο, όπως ξέρω εγώ, ότι είναι Θεσσαλονίκης, κενό βιολόγου, για παράδειγμα. Υπάρχουν στα σχολεία της επαρχίας επίσης κενά και βιολόγων και οικονομολόγων. Πώς επιχειρούν να τα καλύψουν? Η Ανατολική Διεύθυνση προσπαθεί να τα καλύψει με αναθέσεις υπεροριών σε συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν καν πρώτη ανάθεση στο μάθημα. Και αυτό το έχουμε καταγγείλει με ανακοίνωσή μας ως πρώτη ΕΜΕ. Θα μπορούσαμε να πούμε ποσοστό καθηγητών που λείπουν από τα σχολεία της? Ένα ποσοστό δεν έχω, έχω όμως νούμερο. Εγώ για το σχολείο μας της πρώτης ΕΜΕ, μάλλον έχω σε κάθε σχολείο περίπου τι μας λείπει. Παρ' όλα αυτά, δεν το έχω μαζί μου για να σας το πω. Και πώς επηρεάζεται επί της ουσίας η σχολική καθημερινότητα? Επηρεάζεται με το γεγονός ότι τα παιδιά κάνουν κενά, ότι ιδιαίτερα στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ ο συνάδελφος που θα έρθει θα είναι να αντιμετωπίσει την τράπεζα θεμάτων, όπου πρέπει να βγει όλη η ύλη, και τα παιδιά θα πιεστούν και ο ίδιος ο συνάδελφος θα αναγκαστεί να δουλεύει ώρες για να μπορέσει να καλύψει την ύλη.